Τη μνήμη 16 συγχωριανών τους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και παιδιά και οι οποίοι εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς στα δύσκολα χρόνια του πολέμου, τίμησαν το μεσημέρι σε ειδική εκδήλωση που έγινε στον αύλιο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου της περιοχής οι κάτοικοι του μικρού παραδοσιακού οικισμού Αστέρι στο Ρέθυμνο. Οι εκτελέσεις αμάχων, σύμφωνα με τις ιστορικές καταγραφές, έγιναν μετά την πανολεθρία που υπέστησαν οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές του Ταυρωμένου, ενώ δύο ημέρες αργότερα οι Ναζί επέστρεψαν για να πυρπολήσουν το Αστέρι. Έγινε στο Αστέρι η πρώτη εκτέλεση μετά τη συνοικολόγηση της Κρήτης. Σκοτώσαμε 16 άτομα άμαχους, χωρίς δίκη, χωρίς απολογία, χωρίς τίποτα. Επειδή πάθανε καταστροφή στο Ταυρωμένο και θεώρησαν καλό στα κοντινά χωριά να έρθουν να σκοτώσουν αμάχους. Γι' αυτό ήταν και η πρώτη εκτέλεση. Παραμένει απορίας άξιων γιατί μετά από δύο μέρες ήρθαν να πυρπολήσουν το χωριό, αλλά περίπου έχουμε βρει ότι το θεωρήσαν αντάρτικο διότι πολλοί φορούσαν την κριτική ενδυμασία τη βράκα και κόκκινα σαλβάρια. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θυμήθηκαν για τη δική τους δύσκολη μάχη στα χρόνια της πανδημίας και οι αριστεύσαντες μαθητές του Αρσάνιου Σχολείου της περιοχής που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τιμητικές πλακέτες όμως απονεμήθηκαν και σε τρεις προσωπικότητες της αυτοδιοίκησης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, τη Μέρη Ιωνή και τον Γιώργο Μαρινάκη, που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης τουριστικής περιοχής. Μπορούμε να οραματιζόμαστε, να διεκδικούμε και να υλοποιούμε. Και αυτός είναι ο στόχος μας για την κοινωνία, για τους ανθρώπους που υπηρετούμε. Η εκδήλωση αυτή έχει την ιδιαίτερη σημασία της. Επίσης η τιμή που γίνεται στους μαθητές, οι οποίοι έχουν προτεύσει στις τάξεις τους και προοδεύουν στη ζωή τους, επίσης έχει μια ιδιαίτερη αξία σε αυτή τη σημερινή εκδήλωση. Και βεβαίως σε ό,τι αφορά εμάς θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά εδώ τους ανθρώπους που σκέφτηκαν να μας τιμήσουν. Θεωρώ ότι μας βραβεύουν όχι για αυτά που κάνουμε, αλλά για αυτά που θέλουν να κάνουμε για αυτούς. Και εμείς πάντα θα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο και τους ανθρώπους, όσο είμαστε ταγμένοι να τους υπηρετούμε. Η τιμητική εκδήλωση διοργανώθηκε για πρώτη φορά μετά από την πανδημία από την τοπική κοινότητα, ενώ το παρόν έδωσαν σύσσωμες οι αρχές του τόπου.